Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί μέρος της επαρχίας Αμούρ στη Ρωσική Αποανατολή μετά την κατάρρευση οδικής γέφυρας πάνω στον υπερσφυρικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός φορτηγού που κινούνταν εκείνη την ώρα πάνω στη γέφυρα τραυματίστηκε από την κατάρρευση. Η γέφυρα είχε χτιστεί το 1982. Ήταν ο μόνος δρόμος που ένωνε τα δύο τμήματα της πόλης, δεξιά και αριστερά του σιδηροδρόμου. Ο κυβερνήτης της επαρχίας υποστηρίζει ότι λόγω της κατάρρευσης κινδυνεύουν να αποκοπούν 10.000 άτομα από την υπόλοιπη πόλη. Μετά την κατάρρευση διεκόπηκε η κυκλοφορία των τρένων, κάτι που δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αρχές. Ερευνητές διεξάγουν προκαταρκτική εξέταση σχετικά με το συμβάν.